Εύχομαι οι ευχές τις οποίες ανταλλάσσουμε σήμερα μεταξύ μας να πιάσουν τόπο και να έχουν αντίκρισμα. Τότε θα έχουν αποτέλεσμα. Εύχομαι λοιπόν το 2016 να μας φέρει πίσω τα κλεμμένα όνειρα, τα οποία πραγματικά έχουμε χάσει, να φέρει χαρά, αισιοδοξία, ελπίδα στον κόσμο και πάνω απ' όλα χαμόγελο στα χείλη των Ελλήνων. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μας, σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά, υγεία, ό,τι καλύτερο ποτέ ο καθένας. Ευελπιστούμε το 2016 να είναι μια χρονιά πολύ καλύτερη από αυτή που ζήσαμε το 2015, να αφήσουμε τα προβλήματα τα οποία μας δημιούργησαν και δημιουργήθησαν σε όλο τον κόσμο στην άκρη, να πιστέψουμε όλοι μας στις δυνάμεις μας, να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, γιατί μέσα από τη βαθιά κρίση την οποία περνάει η χώρα μας, εάν όλοι μαζί δεν προσπαθήσουμε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχές λοιπόν σε όλους και ό,τι καλύτερο πραγματικά αφορά τον καθέναν να το έβρει. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στα νοικοκυριά, χρόνια πολλά στα παιδιά. Είναι οι μέρες των παιδιών αυτές οι Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων και μιας και ξεκινάει, όπως είπαμε, καινούργιος χρόνος, με δύναμη και με αλληλεγγύη μεταξύ μας να προσπαθήσουμε όλοι να λύσουμε τα προβλήματα. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Ολοκληρώνεται μια χρονιά, το 2015, η οποία μας έχει κάνει όλους να αντιληφθούμε ότι έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή και σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Όχι μόνο η μεγάλη κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση που υφίσταται σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο στέλνουν τα δικά τους μηνύματα, αλλά κυρίως το γεγονός του Νοεμβρίου του 2015 με τα γεγονότα στο Παρίσι πρέπει να μας κάνουν όλους να σκεφτούμε διαφορετικά. Πρέπει να ξαναεπανέλθουν οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά σε όλο τον κόσμο, κυρίως στους δυνατούς, στα κράτη εκείνα τα οποία θεωρούνται οικονομικά δυνατά, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν είναι μόνο οικονομική δύναμη, αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή της αλληλεγγύης. Οι σκληρές στιγμές που είδαμε στα ελληνικά νησιά, στην Μεσόγειο, με τους πρόσφυγες και τα μικρά παιδιά, τα πτώματα των οποίων ακόμα και σήμερα εμφανίζονται, πρέπει να μας κάνουν όλους πραγματικά να δούμε διαφορετικά μια νέα κοινωνία, μια κοινωνία που θα βασίζεται σε διαφορετικές αξίες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2015 στην ουσία ξεκίνησε τη νέα της θητεία με μια δυνατή λαϊκή εντολή. Μέσα στην κρίση λέμε πάντα ότι ξεχωρίζουν οι ικανοί, οι εργατικοί, αυτοί που ξέρουν τι θέλουν. Για μας το 2016 θα ανατείλει με ελπίδα τις λύσεις του μεγαλύτερου προβλήματος για την περιφέρειά μας που είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ξεκινάει μια νέα προγραμματική περίοδος όπου θα μας δοθεί η δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές και νέες υποδομές. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, στους απανταχού της γης Πελοποννήσιους, χρόνια πολλά, το 2016 δημιουργικό, με υγεία, με ελπίδα και με όραμα. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, είναι η υγεία για όλους μας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Πελοποννήσιους πολίτες να έχουν υγεία και χαρά στο νέο χρόνο που έρχεται. Πάνω απ' όλα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να έχουμε μια αντίληψη, την αντίληψη της αλληλεγγύης στις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας. Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς καλή χρονιά. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία, αισιοδοξία, δύναμη, υπομονή και το 16 να είναι καλύτερο από το 15, να έχουμε προκοπή. Θέλω να πω επίσης χρόνια πολλά σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στα νοσοκομεία, που είναι άρρωστοι, να γυρίσουν γρήγορα στα σπίτια τους και να έχουν την υγεία τους. Όπως επίσης, λόγω ότι χθες πήγα στο νοσοκομείο, στο νοσηλευτικό προσωπικό, στους γιατρούς και σε όλους τους ασθενείς. Εύχομαι το 16 να είναι μια χρονιά δημιουργική, μια χρονιά ανασυγκρότησης και το σημαντικότερο, υγεία, υγεία. Εύχομαι το 2016 να είναι μια χρονιά δημιουργική,
μια χρονιά παραγωγική και μια χρονιά που θα σηματοδοτήσει την ανάπτυξη. Μετά από 7 χρόνια συνεχόμενης συρρίκνωσης οικονομίας, νομίζω ότι το 2016 θα πρέπει να δώσουμε τον τόνο εκείνο με τις δικές μας προσπάθειες πάνω απ' όλα, που θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές και νέες θέσεις εργασίας για τον τόπο μας. Το πιο σημαντικό είναι να βρεθούν δουλειές και εργασία για τους νέους. Είναι για τα παιδιά τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό, για τους νέους φοιτητές, για τους νέους σπουδαστές, για τους νέους επιστήμονες που θα πρέπει να καθίσουν εδώ και να δημιουργήσουν. Θα πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, να ευχηθούμε το 2016 να είναι μια χρονιά που θα δώσει σε όλους μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να στηριχθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε. Να είμαστε όλοι καλά, να ευχηθούμε σε όλους τους αρκάδες υγεία, δύναμη, προκοπή, αισιοδοξία και ελπίδα.